υπόλοιπη παρέα. Πλούσια παρέα. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Μου θύμισε χθες η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου ότι η πρώτη φορά που βγήκατε τηλεοπτικά ήταν στην εκπομπή μας, όταν ήσασταν πρόεδρος της Θεσσαλονίκης, και λέω πότε ήταν αυτές οι εποχές. 2018. Καλημέρα να έχετε. Καλημερίζουμε και τον συνάδελφο τον Παντελή Βαλασόπουλο στη Γερμανία. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα. Τον κύριο Ηρακλή Ζησιμόπουλο, που είναι Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Εστίασης στη Μύκονο. Καλημέρα στη Μύκονο. Καλή σας μέρα, κύριε Ζησιμόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Και περισσότερες ευχαριστίες, γιατί είναι 2 ώρες πίσω η Πορτογαλία και τον έχουμε σηκώσει εξημέρωτα, δηλαδή από τις 5.30, τον κύριο Φίλιππο Γαβριηλίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Γαβριηλίδη, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα από Λισαβόνα. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα σήμερα, κύριε Εξαδάκτυλε. Να πάμε στη Μύκονο, στον κύριο Ηρακλή Ζησιμόπουλο. Δείξαμε και προηγουμένως στην κουβέντα μας, κύριε Ζησιμόπουλο, με τον κύριο Παυλάκη, ένα ακόμη κορονοπάρτι στη Μύκονο. Νομίζω ότι έχει γίνει πια λίγο κοινό μυστικό ότι γίνονται τέτοια πάρτι. Γίνονται συνεχώς. Διάβαζα ότι υπάρχουν ακόμη και αφίσες που καλούν τον κόσμο απροκάλυπτα, χωρίς καμία ανησυχία. Και είδα ότι εσείς έχετε στείλει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό με αφορμή αυτό που συμβαίνει και ζητάτε κάποια πράγματα. Τι ζητάτε? Δυστυχώς ισχύει ότι συμβαίνουν τα πάρτι και προφανώς δεν συμβαίνουν μόνο στη Μύκονο. Το ζήσαμε και όλο το χειμώνα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Η Μύκονο απλά παίρνουν μεγαλύτερη δημοσιότητα. Αυτό που ζητάμε είναι ότι πρέπει να γίνει αντιληφθό ότι όσο η νόμιμη διασκέδαση παραμένει κλειστή, είναι φυσιολογικό τα παράνομα πάρτι να ανθούν. Γιατί η ανάγκη του κόσμου και ιδίως των νέων ατόμων για διασκέδαση είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το καταπνίξουμε κι άλλο, ας πούμε, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και για την νόμιμη μας λειτουργότητα της επιχειρήσης, όταν έχουν να ανταγωνιστούν πάρτι παράνομα, τα οποία ούτε εφόρους πληρώνουν, ούτε ασφαλιστικές φορές και προφανώς ούτε κανένα μέτρο τηρείται για τα υγειονομικό για το κορονοϊό. Κύριε Ζησιμόπουλο, για πόσο κόσμο μιλάμε? Πόσοι άνθρωποι μαζεύονται σε αυτά τα πάρτι? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν πάρτι που είναι μεταξύ απλών φίλων, ας πούμε 20-30 άτομα. Μπορεί να υπάρχουν και πάρτι όπως αυτό που δείχνετε με την Αθήσα, που είναι 100-200 άτομα. Όταν υπάρχει ένα DJ κτλ., θα μαζευτούν πολύ περισσότεροι. Πού γίνονται αυτά? Έχει είσοδο? Είναι δωρεάν? Πάει όποιος θέλει? Πώς γίνεται? Όχι. Προφανώς δεν είναι δωρεάν. Τα πάρτι για τα οποία μιλάμε είναι τα πάρτι τα οποία ο άλλος πληρώνει για να μπει μέσα. Πόσο πληρώνει, δηλαδή? Πληρώνει 10 ευρώ, πληρώνει 5 ευρώ? Ανάλογα. Όχι, 5 και 10 ευρώ δεν είναι άξια λόγου. Γι' αυτό αυτό ρωτάω λοιπόν. Πόσο μπορεί να είναι? Είναι 100 ευρώ. Από 100 ευρώ μπορεί να είναι και πάνω, ανάλογα με το τι παροχές θέλει ο άλλος. Είναι πολλά τα λεφτά, Μπάμπη. Τουρίστες ή και ντόπιοι, έτσι όπως κυκλοφορεί? Κυρίως και τουρίστες και Έλληνες, προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε, τα παιδιά αυτά που συμμετέχουν στα πάρτι έχουν ζήσει ένα τελευταίο διάστημα, 1,5 έτος, με αρκετούς περιορισμούς. Είναι δύσκολο λοιπόν να τους κουνάμε το δάχτυλο και να τους λέμε ότι πρέπει να προσέχετε συνέχεια κτλ. Και το ένα και το άλλο, γιατί δεν είμαστε στο ίδιο σημείο με πέρσι. Πέρσι πράγματι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα ότι θα μπορούσαν να μεταδώσουν τον ιό εκτός στους ίδιους και στον παππού και στη γιαγιά. Τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι τους έχει δοθεί η δυνατότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό να εμβολιαστούν. Και σε αυτό και δεν έχουν αυτό το κίνητρο, λέτε? Θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε για πάντα να καταπνίξουμε την ανάγκη των ανθρώπων για διασκέδαση. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και η αστυνομία να βρίσκεται σε κάθε σπίτι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω πριν πάμε στον κύριο Εξαδάκτυλο. Έλεγχοι γίνονται? Εσείς μας λέτε το μαθαίνετε και από αφίσες και από τα social media, φαντάζομαι. Προφανώς το μαθαίνει και η αστυνομία. Δεν πηγαίνει εκεί να το σταματήσει? Δεν είναι πάντα εύκολο. Δηλαδή, ότι έγινε μία αφίσα ή δύο ήταν αφέλεια των διοργανωτών. Mm-hmm. Τα περισσότερα πάρτι γίνονται μυστικά, συνεννοούνται μεταξύ τους, έχουν ανθρώπους δορυφόρους που τους καλούν. Αλλά οπότε φαντάζομαι η μουσική γύρω-γύρω ακούγεται, κάποιος μπορεί να ειδοποιήσει, να τηλεφωνήσει. Μια βίλα μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη νύχτα, που είναι με μουσική, που έχει απ' έξω 50 αυτοκίνητα στα καλά καθούμενα, προφανώς κάποιο μάτι το έχει δει. Φαντάζομαι. Καταρχήν, από όσο ξέρω, το νομικό πλαίσιο πλέον δεν υπάρχει το εσύ ότι απαγορεύεται ο συγκροτημός μέχρι 9 άτομα, όπου ήταν πέρσι το καλοκαίρι. Φέτος δεν υπάρχει αυτό. Οπότε δεν ξέρω με τι νομικό έρισμα μπορεί να παρέμβει η αστυνομία σε μια ιδιωτική συγκέντρωση, η οποία εντός εισαγωγικών θεωρείται μεταξύ φίλων, στην πραγματικότητα είναι
ένα παράνομο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σίγουρα η αστυνομία έχει ρόλο, αλλά να ξέρετε ότι και αυτοί προετοιμάζονται γι' αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές γίνονται τέτοια πάρτι στα υπόγεια από τις βίλες, όπου να μην παίρνει κανείς χαμπάρι και απλά μόνο από το κινητό μπορεί να κάνει. Λόγω της παρέας, άλλο μια εμπορική εκμετάλλευση, άλλο να μην κόβονται εισιτήρια και σφαλιστικές φορές και φορολογία. Άλλο το ξέρει όλος ο κόσμος μέσα από αυτά τα social media. Για πάμε λίγο στον κύριο Εξαδάκτυλο. Κύριε Εξαδάκτυλο, αυτό που λέγεται και από ό,τι κατάλαβα και στην επιστολή που έστειλαν οι επαγγελματίες της Μυκόνου στον Πρωθυπουργό, είναι ότι το βασικό πρόβλημα είναι το ωράριο και η μουσική. Που δεν έχουν αρθεί ενώ απαγορεύσεις. Η δική σας άποψη ποια είναι? Κοιτάξτε, εγώ επί του θέματος δεν θέλω να εκφράσω καμία άποψη, διότι επιστημονικός ό,τι ήταν να υποθεί, έχει υποθεί. Και από όποιον είχε την καλοσύνη να το ακούσει, είναι κατανοητό. Τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σε τίποτα. Είναι ένα θέμα της κοινωνίας. Αν αποφασίσει η κοινωνία να μην ακούει τις συμβουλές, πολύ ευχαρίστως, εμείς θα πούμε αυτό που μας ρωτούν και από εκεί και μετά μπορούν να πράξουν οτιδήποτε νομίζουν. Αλλά ως εκεί δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται. Δεν είναι επιστημονική συζήτηση. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λέτε. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λέτε. Από την άλλη, εσείς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι στο επιχείρημα αυτό ότι αν υπάρχει μουσική και το βράδυ η δυνατότητα κυκλοφορίας θα μπορούσε να είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα? Αυτό θα βοηθούσε δηλαδή? Κυρία Μαυραγάνη, χθες είχαμε για πρώτη φορά λιγότερος από 1.000 νέακρους. Είχαμε 35 νεκρούς και έχουμε και 420 ανθρώπους διασωληνωμένους. Αυτά δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς. Τα βλέπουν κι άλλοι. Το επιδημιολογικό μας επίπεδο πρέπει να πέσει. Και συγκρίνουν με τα νούμερα που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Και είδαμε ότι υπάρχουν χώρες που είπαν ότι όταν επιστρέψετε από την Ελλάδα που δεν ίσχυε, θα έχετε καραντίνα. Αυτό δεν μας έκανε καλό. Επίσης, υπήρξε χώρα πριν από περίπου 12 μέρες που είπε ότι για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου έχω άλλο καθεστώς στην επιστροφή και έχω άλλο καθεστώς για τα νησιά του Ιωνίου Αιγαίου. Και αυτό δεν κάνει καλό. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουμε και εμείς για τις άλλες χώρες, διότι κάθε χώρα προσπαθεί να προστατεύσει τον πληθυσμό της από εισαγόμενα κρούσματα. Κατά συνέπεια, η μη τήρηση των μέτρων αυτή τη χρονική στιγμή απλώς θα φέρνει επιμήκυση αυτής της κατάστασης, η οποία αν τυχόν σταματήσει την αργή θετική της πορεία και χειροτερεύσει, αντιλαμβάνεστε όλοι τι θα σημαίνει για την οικονομία. Τώρα, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι κατανοητό. Εδώ και πολύ καιρό δεν είναι κάτι δύσκολο, δηλαδή δεν είναι κάποια πολύπλοκη σκέψη, αλλά δεν είναι επιθυμητή η κατανόηση από όλους. Δεν μπορούμε επιστημονικά να βοηθήσουμε παραπάνω σε αυτά το κομμάτι. Ένα τελευταίο πάνω σε αυτό και θα πάμε και στην Πορτογαλία, που όλο αυτό το διάστημα την ακούγαμε ως χώρα θαύμα σε σχέση με το πώς προχώρησε τους εμβολιασμούς, σε σχέση με το πώς έκανε το lockdown και μπλόκαρε την εξάπλωση. Με αρκετούς πολιτικούς που έχουμε μιλήσει αυτές τις ημέρες, λέγεται, κύριε Εξαδάκτυλο, ότι από εβδομάδα πιθανότατα να έρθει και το μέτρο της απαγόρευσης και το μέτρο της μουσικής. Σας βρίσκει σύμφωνο εσάς αυτό? Δεν είναι θέμα αν βρίσκει συμφωνώ εμένα ή τον οποιοδήποτε άλλο. Τι λέει τα επιδημιολογικά στοιχεία? Τα επιδημιολογικά στοιχεία μας το επιτρέπουν? Να το θέσω αλλιώς. Μας το επιτρέπουν αυτά τα στοιχεία που έχουμε σήμερα? Σήμερα όχι. Όχι. Όπως και χθες όχι. Γι' αυτό και δεν έγινε χθες. Τώρα το αν θα είμαστε σε μια εβδομάδα εκεί που προσδοκούμε να είμαστε. Μακάρι να το δούμε, αλλά αν στο ενδιάμεσο δεν τηρούμε τα μέτρα, δεν θα είμαστε εκεί. Ή θα βρεθούμε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και θα διολυστήσουμε προς τα πίσω. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ κακό. Από εκεί και μετά, βεβαίως, μπορεί η πολιτεία να πάρει αποφάσεις χωρίς να λάβει υπόψη στη γνώμη μας. Δεν είναι απαραίτητο. Ή και η κοινωνία μπορεί να λάβει αποφάσεις. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να γίνει. Ως γιατροί το γνωρίζουμε ότι είναι στη δυνατότητα των ασθενών. Εσείς λέτε αυτό που είναι να πείτε και από εκεί και πέρα λέτε ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του. Δεν αποφασίζουν οι γιατροί. Είτε είναι η πολιτική που θα αναλάβει την ευθύνη της. Η πολιτική με όμικρον γιώτα, την ευθύνη του, είτε είναι ο κόσμο που θα αναλάβει επίση την ευθύνη λέει, του. Η πέτα το πάκετο τα τσιγάρα, αν θα κάνει εσύ ή άλλα πράγματα. Δεν είναι αποδεκτό, αλλά δεν είναι αποδεκτό να ζητούν να ακούν τη γνώμη που θέλουν να ακούσουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο είναι που λέτε. Είναι υποχρέωσή μας να πούμε αυτό που οφείλουμε να πούμε. Αυτό που ισχύει. Πάμε στην Πορτογαλία. Ο κύριος Ζησιμόπουλος μας έχει, συγγνώμη, ο κύριος Γαβριλίδης μας έχει ξαναβοηθήσει και μας έχει δώσει την εικόνα από εκεί. Κύριε Γαβριλίδη, σας εκθιάσαμε ως χώρα για τον τρόπο που αντιδράσατε όλο αυτό το διάστημα. Το κάναν και οι επιστήμονες και οι καθηγητές.
Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, τη Βρετανία σας έβαλε σε πορτοκαλί. Συνοστίζονται Βρετανοί τουρίστες να φύγουν όπως με πολύ ακριβά εισιτήρια για τη χώρα τους. Μπλοκαρίστηκαν. Τι γίνεται στην Πορτογαλία τώρα, πώς είναι η κατάσταση? Η κατάσταση εδώ πήγαινε πολύ καλά. Mm-hmm. Και πάει καλά. Μπράβο. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα στη Λισαβόνα. Δεν πέφτουν τα νούμερα. Τα κρούσματα, δηλαδή, λέτε. Τα κρούσματα, ακριβώς, ναι. Και ενώ η Πορτογαλία είχε κάνει ένα, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση είχε κάνει ένα οδικό χάρτη, είπε, ξέρω εγώ, από τις 15 Μαρτίου θα ανοίξουν μόνο τα εστιατόρια, τους κήπους. Mm-hmm. Μετά από ένα μήνα άνοιξαν και, βέβαια, με περιορισμούς. Ναι. Μέχρι το μεσημέρι, Σαββάτο και Κυριακή, ήταν μέχρι τις 1 η ώρα, φανταστείτε. Άρα ανοιχτά πάει στην εστίαση μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Σαββάτο και Κυριακή. Σαββάτο και Κυριακή. Ήταν, ναι, mm-hmm. Καθημερινή ήταν μέχρι τις 10 η ώρα. Ναι. Μετά ο δικός χάρτης, πήγαιναν καλά, ο δικός χάρτης αυτός έλεγε ότι μετά από τον Απρίλιο ανοίγουμε και εντός τα εστιατόρια και τις αίθουσες. Ναι. Πάλι μέχρι τις 10.30. Τώρα, βέβαια, αυτό δεν ήταν το ίδιο για όλους τους Δήμους. Όπου είχαν μεγάλα πολλά κρούσματα, υπήρχαν περιορισμοί. Ναι. Και μάλιστα όταν στις 2 εβδομάδες που συνήθως συνεδριάζαν και λέγανε αν ο οδικός χάρτης είναι εντάξει, mm-hmm. μερικοί Δήμοι ανέβαζαν τα ποσοστά αυτά, τους πήγαιναν στο πίσω μέρος του οδικού χάρτη. Δηλαδή, πόσες φορές έχει συμβεί αυτό, κύριε Γαβριλίδη, να κάνετε μία κίνηση μπροστά, να πηγαίνουν χάλια τα νούμερα και να ξαναγυρίζετε πίσω? Ναι, αυτό όμως έγινε μόνο σε κάνα 2-3 δήμους. Ναι. Δεν έγινε σε όλη την Πορτογαλία. Αν λέτε δηλαδή ότι δεν χειροτέρευσαν τα πράγματα, αλλά απλά δεν βελτιώθηκαν όσο θα θέλατε, τότε πώς ακούγεται στους Πορτογάλους και στην Πορτογαλία ότι από πράσινη τους χαρακτήρισαν κίτρινη, πορτοκαλί κατηγορία? Ναι, η θέση της Πορτογαλίας με την Αγγλία, Φερρυπίν, που έκανε αυτό το κλίμα. Mm-hmm. Γιατί όμως? Τους πείραξε πάρα πολύ και τους ρωτήσανε γιατί, ρε παιδιά, ξέρω εγώ τι. Και τους απαντήσανε ότι λόγω του ειδικού... Επειδή ο Τζόνσον θέλει να κρατήσει το συνάλλαγμα στην Αγγλία και είναι προσωπικά τα συμφέροντα, λέτε, δεν έχει σχέση με την Πορτογαλία. Απομολογούσαν τα συμφέροντα ή θα έλεγαν κάτι επιστημονικό? Ανοίξανε τα σύνορα του Αλγάβρε κάτω, γέννησε Άγγλους. Ναι, μα έγινε χαμός. Αλγάβρε παραλία. Ναι. Και έρχονται, έχει πολλοί τουρίστες και εμείς εδώ. Έχετε ακόμη δηλαδή. Άρα φαίνεται λοιπόν ότι απροκάλεστα το κάνουν οι Άγγλοι τουρίστες. Μάλιστα. Και μάλιστα τους είπαν ότι υπήρχε κάποια έκδοση του Νεπάλ. Στη μετάλλαξη. Εντάξει, μετάλλαξη ήταν 7 άτομα, ξέρω εγώ, μετάλλαξη εδώ στην Πορτογαλία. Παίζονται και συμφέροντα τώρα, κύριε Γαβριλίδη, ξέρετε πώς είναι η κατάσταση. Είναι πολλά στο τραπέζι τώρα. Θέλω να ανοίξουμε λίγο και το θέμα. Ναι, παρακαλώ, ελάτε, ολοκληρώστε. Ναι, ήθελα λίγο να σας πω ότι η καινούρια, ο οδικός χάρτης είναι τώρα από την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, όχι αυτή, αύριο, την επόμενη, να ανοίξουν τα εστιατόρια μέχρι τις 1 η ώρα. Άντε, με το καλό. Και εσείς, από ό,τι θυμάμαι, εστιατόριο έχετε, τώρα το περιμένετε πώς και τι. Βεβαίως. Χθες με το ζόρι ήταν μέχρι τις 10.30. Mm-hmm. Ο νόμος λέει, άντε να καθίσουμε μέχρι τις 11. 11.30 ώρα δεν μπορούσαμε να τους διώξουμε εδώ πέρα, γιατί είμαστε στη θάλασσα. Και βέβαια η αστυνομία είναι εδώ κοντά. Mm-hmm. Πέρασε την πρώτη, όταν ανοίξαμε τα εστιατόρια και μας έκανε όλους εδώ παρατήρηση. Αλλά δεν έρχονται, ας πούμε. Εντάξει, το βλέπουν λογικό να καθίσεις μισή ώρα παραπάνω. Τώρα, άμα θα έρθουν 1 η ώρα και δουν έξω άτομα, θα έχει πρόβλημα, ναι, σωστά. Για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τους εμβολιασμούς. Από αύριο, Παντελή, στη Γερμανία, ξεκινάνε εμβολιασμοί στα 12χρονα. Παιδιά από 12 ετών και άνω, παρά τις αντιδράσεις αρκετών εκεί στη Γερμανία. Ναι, βέβαια είναι θεμελιωτικό αυτό, έτσι. Σωστό, σωστό. Έτσι. Είναι υποχρεωτικό, ξεκινάνε, έχουν ξεκινήσει καλού με το Pfizer, γιατί βλέπουν ότι πρέπει και τα παιδιά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, εάν θέλουμε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
Και βέβαια να ανοίξουν και τα σχολεία από το φθινόπωρο, από τη νέα σεζόν, να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, χωρίς να υπάρχουν σκέψεις, χωρίς να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Εδώ να πω κάτι για τη Γερμανία. Πέφτουν δραματικά τα κρούσματα. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ. Πώς το καταφέρατε, Παντελή? Εμβολιασμοί. Mm-hmm. Προχωράνε οι εμβολιασμοί. Έχουν ανέβει. Προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα πια οι εμβολιασμοί. Έχουν πέσει τα κρούσματα, έχουν πέσει οι θάνατοι. Πάμε προς μια εξομάλυνση της κατάστασης. Ανοίγουν σχεδόν τα πάντα. Mm-hmm. Ανοίγουν και τα εστιατόρια σε εσωτερικούς χώρους με τεστ. Εξωτερικούς χώρους χωρίς τεστ. Εδώ να πω κάτι. Το Βερολίνο είναι μια πόλη η οποία ζει από την νυχτερινή ζωή. Τα εισοδήματα του Βερολίνου, δεν έχει εργοστάσια το Βερολίνο, mm-hmm. δεν έχει μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι μια πόλη που ζει από τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Mm-hmm. Ο τουρισμός του Βερολίνου ερχόταν στο Βερολίνο για την νυχτερινή ζωή. Το Βερολίνο ζούσε από την νυχτερινή ζωή. Λοιπόν, έχει πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Τα εισοδήματα αυτά έχουν φύγει. Δεν πρόκειται όμως να ανοίξουν τα μπαρ και τα κλαμπ, mm-hmm. τουλάχιστον για αυτό το διάστημα, καθώς, όπως λένε, είναι το σημείο που εκεί δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση. Γιατί δεν μπορείς να πας σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, να χορέψεις, να μην έρθεις κοντά με τον άλλον, να μην πιείς αλκοόλ, έτσι. Mm-hmm. Και εκεί σταματάει η συζήτηση για το αν θα ανοίξουν τα μπαρ και τα κλαμπ. Αυτό δεν υπάρχει στο σχέδιο αυτή τη στιγμή. Αυτό θα γίνει μόνο εάν προχωρήσουμε πια και φτάσουμε το 70-80% της Αγγέλης. Εκεί θα ξεκινήσει και η κατάσταση. Δεν το συζητάνε. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά. Διαμαρτύρονται συνεχώς αυτοί οι άνθρωποι ότι έχουμε χάσει το εισόδημά μας. Δεν αναπληρώνεται αυτό. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, το Βερολίνο είναι, ας πούμε, η Μύκονος της Γερμανίας, ας το πούμε έτσι. Από την άποψη της διασκέδασης, ναι, λέω δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση αυτή τη στιγμή να ανοίξουν τα μπαρ. Στο ίδιο, όπως το λένε, στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Αν και εδώ έχουν ανοίξει, βεβαίως, αλλά χωρίς μουσική. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στον κύριο Εξαδάκτυλο. Πρακτικά ερωτήματα των τηλεθεατών, πρόεδρε. Ερώτημα. Έχω νοσήσει. Κάνω την πρώτη δόση. Κάνω τη δεύτερη. Τι λέει το σύστημα, τι έχει αποφασιστεί τελικά. Σε ποιον ειδοποιώ, σε ποιον το λέω, ναι, αυτό. Ναι, σε ποιον το λέω. Κοιτάξτε, το έχω νοσήσει και έχει καταγραφεί επισήμως. Ναι. Το σύστημα το αναγνωρίζει από μόνο του και ανοίγει ή δεν ανοίγει τις ημερομηνίες. Αν mm-hmm. ανοίγει τις ημερομηνίες, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Αν δεν τις ανοίγει, όταν τις ανοίξει, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Mm-hmm. Τώρα, και για όσους δεν έχουν νοσηλευτεί, δηλαδή για παράδειγμα το πέρασαν στο σπίτι. Το σύστημα του έχει αναγνωρίσει. Επισήμως, κύριε Πλάντζο. Αν έχουν νοσήσει επισήμως. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός έκανε ένα τεστ και το τεστ αυτό το έκανε επισήμως. Δηλαδή, είτε σε ιδιωτική είτε σε κρατική δομή και αυτό κατεγράφει, είναι καταγεγραμμένος. Τώρα, εάν νόσησε και επειδή νόσησε μαζί με άλλους τρεις που είχαν COVID, αυτός δεν έκανε νόσο, δεν έκανε τεστ και απλώς το υπέθεσε, που και σωστά το υπέθεσε κατά πάσα πιθανότητα, αυτός δεν είναι καταγεγραμμένος. Εφόσον το σύστημα του δίνει την ευκαιρία να πάει να εμβολιαστεί, δεν έχει να χάσει κάτι, θα ενισχυθεί η ανοσία. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για τους, σε ό,τι αφορά τις δόσεις, τον περνά το σύστημα και αυτομάτως τον ενημερώνει για μία δόση εμβολίου, κύριε Πρόεδρε? Ναι, το σύστημα του δίνει τις δόσεις τις οποίες δικαιούται και θα το ξαναδώσει όταν θα έρθει η ώρα. Ωραία. Την επόμενη δόση, εφόσον είναι σε εμβόλιο δύο δόσεων. Τι άλλο μας ρωτήσανε, Μαρία μου, να το πούμε στον κύριο Εξαδάκτυλο? Και πόσο καιρό ίσως μετά την νόσηση, ναι. Δηλαδή κάποιους μήνες, κοντά mm-hmm. στην νόσο? Νομίζω ότι αρχικώς ήταν τρεις μήνες, τώρα έχει υποθεί ότι θα είναι έξι μήνες, αν δεν κάνω. Βάζει αρκετά πιο πίσω, δηλαδή, όχι τώρα που γίνονται. Αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Και ένα ακόμη ερώτημα, όταν κάνει την πρώτη δόση, αυτός που έχει νοσήσει, το πιστοποιητικό μετά το παίρνει κανονικά, πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα? Αυτός που έχει νοσήσει, αν βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μήνες από τη μέρα της διάγνωσης έως και εννιά μήνες από την ημέρα της διάγνωσης, ούτως ή άλλως έχει πιστοποιητικό λόγω της νόσου που είναι ισοδύναμο του εμβολιασμού. Έχετε δίκιο, σωστό. Άρα σωστό. Έχει τη δυνατότητα κίνησης όπως έχει και ο εμβολιασμένος. Μάλιστα. Έχουμε το τραγουδάκι να κλείσουμε καλοκαιρινά και διαφορετικά και να ελαφρύνει λίγο η ψυχή μας. Να στείλουμε μουσική και στην Πορτογαλία, μουσική και στη Γερμανία, στη με Μύκονο και Σαντορίνη. Έτσι, μουσική, στη που είναι ο κύριος Ζησιμόπουλος. Α, το ψάχνουμε, ωραία. Κύριε Ζησιμόπουλε, μέχρι να το βρούμε εμείς το τραγουδάκι, τι ετοιμάζετε, τι περιμένετε για το καλοκαίρι, τι προσδοκάτε?
Προσδοκάμε σε ένα καλοκαίρι καλύτερο από πέρσι. Μακάρι. Έχουμε διδαχθεί από τα λάθη που γίνανε. Mm-hmm. Ελπίζουμε οι συμπολίτες μας να πάνε να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν. Ιδίως αυτοί που είναι άνω των 60. Η Μύκονος εμβολιάζεται με πολύ γοργού ρυθμούς. Χάρη στην επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία υπάρχουν αρκετά εμβόλια και είναι μονίμως τα ραντεβού γεμάτα. Άμα δείτε τα στατιστικά στοιχεία του ΕΟΔΗ θα καταλάβετε ότι η Μύκονος εμβολιάζεται πάρα πολύ γρήγορα και αυτό μας δίνει κουράγιο και ελπίδα για ένα κοντά στο φυσιολογικό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, προσεκτικά, να ευχηθούμε για όλους, μουσικά. Κύριε Ξαδάκτυλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παντελή, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Γαβριλίδη, καλημέρα στην Λισαβόνα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τη Μύκονο με τον κύριο Ζεσιμόπουλο. Πάμε μουσικά, λοιπόν, να κλείσουμε. Στον έρωτα μας τώρα, οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά. Μικρόνο και σαν το ρίο.